Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε για την εξέλιξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης του Ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, ενώ έλαβε πληροφορίες και για νέα μοντέλα Ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα τώρα και σύμφωνα με σημερινή αναφορά της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Ειδήσεων ΤΑΣ, μετά την επίσκεψή του στο Καζακστάν, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σταμάτησε στη Ρωσική πόλη Ρωστόφοντων, όπου και επισκέφθηκε το διοικητήριο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό ανέφερε στην ΤΑΣ ο επίσημος εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Αφού του ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στην Αστάννα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πέταξε στο Ροστόφ, όπου επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία τη νότια στρατιωτική περιφέρεια των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ο Ρώσο εκπρόσωπο. Ο Πούτιν έφτασε στο διοικητήριο του Ρωσικού στρατού στη συνοδεία του Ρώσου Υπουργού Άμυνα Βαλέρη Γκερασίμοφ και του Ρώσου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Σεργέη Σοηγού. Μαζί με αυτού του δύο υψηλόβαθμου αξιωματούχου τη Μόσχα βρέθηκαν και άλλοι στρατιωτικοί ηγέτε του Ρωσικού στρατού παρουσιάστηκαν στον Βλαντιμίρ Πούτιν νέοι τύποι στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ ο Ρώσος πρόεδρο πληροφορήθηκε για την εξέλιξη τη ειδική στρατιωτική επιχείρηση του Ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Παράλληλα, η Ρωσική Άβια Προ μετέδωσε την είδηση πω ένα Ουκρανικό πύραυλο Νέπτσιουν που στόχευε το δυτικό τμήμα τη Κρυμαϊκή Χερσονήσου αποθήθηκε από τι Ρωσικέ δυνάμει. Πιο συγκεκριμένα τώρα, το ίδιο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα φαίνεται πω ανακοίνωσε την επιτυχή αναχέτηση και καταστροφή ενό ουκρανική παραγωγή αντιπλοϊκού πυράβλου Νέψιουν. Ο πύραυλο ανιχνεύτηκε και καταστράφηκε από σύστημα αεράμινα τη Μόσχα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα κοντά στι ακτέ τη Κρυμαία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.